Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η υπερκάλυψη της έκδοσης του ελληνικού 7 ετούς ομολόγου με επιτόκιο 3,5%, καλύτερο από το λεγόμενο guidance, δηλαδή την αρχική κατεύθυνση του 3,75%, είναι η βασική εξέλιξη σύμφωνα με την οποία γίνεται το δεύτερο βήμα επιστροφής της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. Ζητήθηκαν 3 δις, συγκεντρώθηκαν 6,8 δις. Έτσι λοιπόν αυτά πηγαίνουν στο μαξιλάρι ρευστότητας. Μάλιστα έχουν υπάρξει σήμερα συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Πιέρ Μοσκοβισί, τον Ευρωπαίο Επίτροπο ο οποίος είναι στην Αθήνα, του Υπουργού Οικονομικών αντίστοιχα. Θα δούμε σε λίγο τα σχετικά ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα όμως έχουμε τώρα μία πτώση και πάλι της αμερικάνικης χρηματιστηριακής αγοράς, του Dow Jones, που έχει φτάσει σε 600 μονάδες. Δείχνει λοιπόν ότι η Αμερική καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη. Να πούμε ότι αυτό μας επηρεάζει όλους. Μία ενδεχόμενη ανωδική τάση των επιτοκίων στις ΗΠΑ λόγω πληθωρισμού μπορεί να επηρεάσει, θα έλεγε κανείς, όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Να πούμε ότι τα επιτόκια αυξήθηκαν στη Ρουμανία, που είναι μια περιφερειακή βέβαια οικονομία εκτός Ευρωζώνης. Να πούμε ότι κάποια στιγμή και το πακέτο προστατικής χαλάρωσης θα τελειώσει. Η Ευρώπη έχει ανάπτυξη, μπορεί να δημιουργηθούν πληθωριστικές προσδοκίες. Σίγουρα όλα αυτά δεν είναι καλά για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, στην οποία τώρα τα επιτόκια πέφτουν, τώρα η οικονομία η ελληνική προσπαθεί να ξαναβρεθεί και να σιγουρέψει το δρόμο προς τις αγορές και σίγουρα δεν θα θέλει μια ανατροπή σε ένα χρονικό ορίζοντα ενάμιση έτους αυτής της εικόνας. Να πούμε επίσης ότι ο Μοσκοβισί μίλησε σήμερα για καθαρή έξοδο στις αγορές εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να δούμε τις επαφές που είχε η πολιτική ηγεσία με τον Γάλλο Επίτροπο. Έρχομαι σε σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, τόνισε ο Πιέρ Μοσκοβισί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, επισημένοντας ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης και διαφαίνεται η έξοδος από το πρόγραμμα και μάλιστα με καλές συνθήκες. La première, c'est quelle surveillance post-programme, qu'il ne soit pas une intrusion de la part des autorités européennes, qui permettent aux Grecs de conduire eux-mêmes une stratégie de croissance pour la Grèce, et puis aussi la question de la dette. Mais je suis optimiste sur le fait que nous trouverons des solutions. J'en parlerai avec les autorités aujourd'hui à ces deux problèmes. Επίβλεψη και χρέος ήταν τα δύο θέματα που υπογράμμισε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε την ανάγκη να μπει τέλος στην αδιέξοδη λιτότητα. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que quand, au mois d'août, la Grèce sera sortie du programme, j'aurai un très grand plaisir et une très grande fierté pendant toutes ces années d'avoir été du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté de la Grèce. Τέλος στην αδιέξοδη του οργανισμού λιτότητα, γιατί πρέπει να δούμε πολιτικές ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Πάνω από μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Φόφης Γεννηματά με τον Επίτροπο Οικονομικών. Δεν θεωρώ ότι το τέλος του προγράμματος κατά ανάγκη σημαίνει και την οριστική και ασφαλή έξοδο της χώρας από την κρίση. Δεν θα υπάρξουν άλλα μνημόνια, δήλωσε κατηγορηματικά στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Επίτροπος Μοσκοβισί. Χαρακτηρίζοντας καλό ή ονό την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, δήλωσε ότι αναμένει πως η τελική αξιολόγηση θα προχωρήσει εξίσου ομαλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει τώρα στην Αμερική, όπου έχουμε μια σημαντική πτώση, μια πτώση η οποία κινείται στα όρια των 500 με 600 μονάδων. Να πούμε ότι τη σημαντική πτώση σημείωσε κατά το κλείσιμό του και ο γερμανικός δείκτης, ο DAX, ο οποίος χθες είχε ανακάμψει μάλιστα με 1,5% από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η κυβέρνηση. Λέγαμε ότι ο DAX, ο οποίος είναι ο σηματορός των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ήταν υπερπουλημένος, έπρεπε να αντιδράσει. Όμως βλέπουμε και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία έχει κυβέρνηση, να υπεραντιδρά καθοδικά. Να δούμε καταρχάς τι λέει το Banking News πάνω σε αυτό. Πιέσεις δέχονται τα διεθνή χρηματιστήρια, ισχυρές πιέσεις
δέχονται χρηματιστήρια παγκοσμίως, με τους επενδυτές να εμφανίζονται ανήσυχοι μετά το μαζικό sell-off στις αρχές εβδομάδας, ενώ η προσοχή στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα αλλά και στις αγορές ομολόγων, καθώς οι αποδόσεις των αμερικάνικων ομολόγων επιστρέφουν σε πολιτή υψηλά. Μιλάμε για ένα νούμερο το οποίο είναι της τάξης του 2,8% στην δεκαετία. Η Wall Street καταγράφει ισχυρές απώλειες μετά το υποτονικό άνοιγμα, καθώς τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και μάκρο δεν δείχνουν αρκετά για να μετριάσουν τις ανησυχίες για τις υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα των ΗΠΑ, ενώ βουτιά κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 2,62% χαμηλότερα ο DAX στην Γερμανία. Να δούμε τι γινόταν πριν μισή ώρα. Ο Dow Jones υποχώρησε 2%. Στη συνέχεια η πτώση αυτή των 500 μονάδων διευρύνθηκε. Ο S&P εκκινήτως στα όρια των 2.635 μονάδων και ο Nasdaq έχανε 1,8%. Το ETF GREK, το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο το που δείχνει την τιμή του μεριδίου του, έχανε 3,8%. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει. Σήμερα θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αμερικάνικη αγορά, διότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Μην ξεχνάμε ότι μόλις προχθές δεν προχώρησε η αρχική προγραμματιστήσα έκδοση του 7ετούς ομολόγου, γιατί ακριβώς ήταν πολύ κακό το κλίμα μετά την πτώση του Dow που ξεπέρασε τις 1.100 μονάδες την Δευτέρα το βράδυ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, με τη μεγάλη διακυμανσιμότητα που υπάρχει, με την αβεβαιότητα για τις αυξήσεις των επιτοκίων που υπάρχει στην αμερικανική αγορά, στην αμερικανική οικονομία, όλα αυτά θα επηρεάσουν και εμάς, θα επηρεάσουν και την ελληνική οικονομία, θα επηρεάσουν και τις προσδοκίες πέραν του χρηματιστηρίου και τις προσδοκίες για πτώση των επιτοκίων και άρα ενδεχομένως θα δούμε πώς θα είναι και οι τιμολογήσεις του ρίσκου στα ευρωπαϊκά ομόλογα, όταν εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε, μία όσο το δυνατόν ευνοϊκότερη συνθήκη, ώστε να μπορέσει η χώρα να βγει με ανταγωνιστικό επιτόκιο σε λίγους μήνες στις αγορές. Έχουμε λοιπόν μαζί μας σήμερα τον κύριο Κωνσταντίνο Καρλή, πολύ έμπειρο διαχειριστή στον χώρο των κεφαλαίων, με τον οποίο θα δούμε τα ζητήματα και θα δούμε επίσης και μερικά διαγράμματα από την αμερικανική αγορά, από τη Wall Street, και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει και η Αμερική αρχίζει να εμφανίζει αυτό το λεγόμενο volatility, διακυμανσιμότητα, η οποία δεν είναι καλή για τις κεφαλαίες αγορές. Λοιπόν, κύριε Καρλή, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα του ομολόγου και τη σημερινή του έκδοση. Ήθελα από σας ένα σχόλιο για το ύψος του επιτοκίου που διαμορφώθηκε και πόσο αυτό μπορεί να σχετιστεί με μια διακυμανσιμότητα που θα έχουμε στις κεφαλαίες αγορές, στις μεγάλες, σε ένα χρονικό ορίζοντα που θα είναι και αποφασιστικός για το αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το βασικό μας στόχο, δηλαδή ένα καλό και αξιόπιστο επιτόκιο από το καλοκαίρι, ώστε να επιστρέψουμε στις αγορές. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Με τις εξελίξεις να δείχνουν ότι τρέχουν πλέον με ρυθμούς υπερβολικά γρήγορους. Είναι καλό που βγαίνει η απόδοση του καινούριου ομολόγου χαμηλότερα από την απόδοση του δεκαετούς. Δεν το συζητάμε. Για την ώρα δείχνει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στα διεθνή χρηματιστήρια, με αφετηρία αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες στην αμερικανική αγορά, έχει περιορισμένη επίπτωση για τη δικιά μας αγορά. Ένα σχόλιο για την έννοια της μεταβλητότητας, για το volatility, να πούμε ότι είναι ύπουλο στοιχείο των αγορών. Ξεκινάει σιγά σιγά, έχει συμπεριφορά όπως και το σάκχαρο στον άνθρωπο και κάποια στιγμή εκρήγνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλες οι παρατηρήσεις στα διαγράμματα να δείχνουν ότι κάποια χρονικά σημεία, αν δεν επιτευχθεί εξομάλυνση, μπορούν να δώσουν περαιτέρω πτώση. Τώρα, αυτό, να δούμε λίγο το volatility, αυξήθηκε προχθές το βράδυ της Δευτέρας πολύ. Για ποιους λόγους? Τι έγινε? Χτυπήσαν τα stop loss? Είχαμε τα λεγόμενα margins, δηλαδή θέσεις που είχαν μεγάλα ανοίγματα με δανεισμό,
όπου έπεσε το αρχικό ενέχειρο και αναγκάστηκαν να υπάρξουν μαζικές πωλήσεις. Είχαμε σορτάρισμα από εκείνους επαγγελματίες που πιστεύουν εδώ και μήνες ότι η Wall Street έχει ανέβει και πρέπει να πέσει, άρα πήγαν να κερδίσουν παίζοντας ανάποδα. Είχαμε το θέμα αυτό με την Credit Suisse, το γεγονός δηλαδή ότι παρήχε προϊόντα τα οποία είχαν ακριβώς αυτό το χαμηλό volatility και ξαφνικά το γεγονός ότι άρχισε να πέφτει η αγορά οδήγησε σε αντίστροφες κινήσεις και η πτώση έφτασε σε αυτά τα επίπεδα, ή είναι απλώς η πεποίθηση η οποία μπαίνει πια στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων και άρα αυτό θα συμβάλλει στο να μειωθεί και η κατανάλωση αλλά και η κερδοφορία σε αμερικάνικες εταιρείες? Είναι πρόωρο να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, μάλλον η πρώτη ερμηνεία είναι πολύ πιο απλή. Η πωλησιακή ορμή στους αμερικανικούς τίτλους οφείλεται σε κάτι πάρα πολύ απλό. Τον Ιανουάριο του 2018 κλείσαμε 15 μήνες στη σειρά θετικά κλεισίματα στον δείκτη S&P 500. Δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2016, πριν την εκλογή του Τραμπ, ήταν στις 2.100 μονάδες και έφτασε μέχρι τις 2.830 μονάδες, έκανε ένα συν 34. Μιλάμε για τον S&P. S&P 500. Μάλιστα. Αυτό το οποίο ξεφύγει από όλους είναι ότι η φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών στην Αμερική έχει δύο τύπους. Εάν η διακράτηση είναι μικρότερη του ενός έτους της επένδυσης, και προσέξτε για ποιο διάστημα συζητάμε, ότι 15 μήνες το ξεπεράσαμε, τότε η φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών πάει και αναλόγως με την πολιτεία που ζει ο καθένας, αθροίζεται μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα και μπορεί να δώσει συντελεστή φορολογίας μέχρι και 40% αναλόγως λέμε την πολιτεία που ζει. Εάν όμως η διακράτηση έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και ξεπεράσει το 12μηνο, οπότε γίνεται μέσω μακροχρόνιο επενδυτικά το χαρτοφυλάκιο, τα κεφαλαιακά κέρδη φορολογούνται μόνο με 10%. Πάρα πολύ απλά λοιπόν, με αφορμή τα στοιχεία του πληθωρισμού και τον φόβο για ταχύτερη ή περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, ξεκίνησαν αυτές οι πωλήσεις οι οποίες είχαν οριμάσει αλλά καθυστερούσαν καθαρά για αυτό το πολύ απλό κριτήριο. Κάθε επένδυση έχει ένα βασικό κριτήριο. Προσπαθείς να την κάνεις με όσο το δυνατόν μικρότερη φορολόγηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα διαγράμματά μας, αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Να ξεκινήσουμε από το διάγραμμα καταρχάς, τα δύο διαγράμματα που έχουμε για τον Dow Jones και πάνω εκεί να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα ώστε και οι τηλεθεατές να αρχίσουν να παρακολουθούν λίγο πιο αναλυτικά το τι γίνεται στις διεθνείς κεφάλαια αγορές, μιας και είτε πρέπει να προφυλαχθούν και ήδη για τις επενδύσεις τους, είτε θα πρέπει να αντλήσουν ευκαιρίες που είναι μπροστά. Λοιπόν, πάμε εδώ κύριε Καρλή. Νομίζω εδώ ξεκινήσαμε με τον S&P. Είναι ο S&P, όπου δείχνει αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο. Το διάστημα, τα δύο διαστήματα με τις βουτιές του 2015, Ιούλιο και τέλη του έτους, είχαμε αντίστοιχη αύξηση της μεταβλητότητας και βλέπουμε ότι έγινε και με δεύτερο κύμα στο τέλος του έτους, πάλι λίγο πολύ για τον ίδιο λόγο που περιγράψαμε νωρίτερα. Ναι. Τον φορολογικό συντελεστή που επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη. Αφού δεν είχαμε συμβάν, η αγορά βρήκε πάλι το δρόμο της, δηλαδή δεν είχαμε πραγματικό συμβάν στην οικονομία και συνέχισε, εξισορρόπησε και μετά με την θετική εξέλιξη που ήταν η εκλογή του Τραμπ, που υποτίθεται ότι είναι φιλικός προς την έννοια της αγοράς, δρομολογήθηκε το ράλι το οποίο βλέπουμε. Το ερώτημα είναι, επειδή βλέπουμε από κάτω και κατά πόσο η αγορά είναι υπερπουλημένη ή υπεραγορασμένη. Βλέπουμε δηλαδή στο τελευταίο τμήμα του δεύτερου διαγράμματος ότι πραγματικά η αγορά ήταν υπερπουλημένη. Φτάνει εκεί ο δείκτης κοντά στο 90, αυτό είναι ο λεγόμενος RSI. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει και κινείται πτωτικά, περνάει το 70 και αρχίζει να κατεβαίνει. Τώρα ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Η αγορά, η αμερικανική, θα προσπαθήσει να, ας πούμε, ξεφουσκώσει αυτούς τους δείκτες μέχρι να μπορέσει να σταθεροποιηθεί? Μπορεί να απειλήσει ο S&P και τις 2.300 μονάδες. Να φτάσει δηλαδή στα όρια της λεγόμενης εισόδου σε bear market, που είναι το μείον 20% από τα κοντινά υψηλά. Θα περιμένουμε
μια συμβολική ημερομηνία, τυχαία συμβολική ημερομηνία, ναι, τη 14 Φεβρουαρίου, ναι, τη 14 Φεβρουαρίου, ναι, όπου θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Αμερική και θα περιμένουμε ένα δώρο. Αν είναι καλά τα στοιχεία, κάτι το οποίο η στατιστική για την ώρα δεν το υποστηρίζει, και λέω για τη στατιστική ότι τα τελευταία 25 έτη ο πληθωρισμός του Ιανουαρίου μόνο 5 φορές βγήκε χαμηλότερος από του Δεκεμβρίου. Θυμίζω ότι του Δεκεμβρίου ήταν που δρομολόγησε την πρώτη πολυσιακή κίνηση. Τότε θα έχουμε, αν έχουμε δηλαδή το δώρο, τότε θα είναι καλό για την αγορά, θα πάρει ανάσα και θα κινηθεί. Θα ηρεμήσει από το φόβο του πληθωρισμού. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα έχουμε ένταση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το επόμενο διάγραμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ έχουμε λοιπόν το επόμενο διάγραμμα. Για πείτε μας, κύριε Καρλή, τώρα εδώ έχουμε το λεγόμενο volatility, έτσι. Ναι, είναι το volatility του δίκτυ Nasdaq. Μάλιστα. 100, του ηλεκτρονικού Nasdaq. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει, κάποια στιγμή τεινάζεται στα ύψη, επειδή ξεδιπλώνεται μια πολυσιακή ορμή, η οποία έχει ξεκινήσει με κάποιον φόβο. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε S&P. Ο S&P και προφανώς το συνδέεται εδώ με τις μερισματικές αποδόσεις. Είναι ένα παλιότερο διάγραμμα, ναι, το οποίο θα το ενημερώσουμε προφορικά. Ναι. Ένας πολύ σημαντικός δείκτης, ο οποίος βοηθάει να δει πόσο ακριβές είναι οι μετοχικές αξίες, ναι, είναι ο δείκτης ταμιακής ροής προς χρηματιστηριακή αξία. Μάλιστα. Εξαιρούνται, όπως βλέπουμε, οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου, επειδή, ναι, εκεί πέρα δεν υπολογίζεται. Όταν ο δείκτης αυτός είναι χαμηλός, είσαι σε περιοχή που μπορεί να σου δώσει ύφεση. Το είδαμε τον Ιανουάριο του 90, το 2001, ναι, και ξανά το 2008, όπου βέβαια εκεί πέρα είχαμε ιστορικό γεγονός με την σειρά των χρεοκοπιών στις χρηματιστηριακές της Αμερικής. Είχαμε το Μάρτιο του 2008 την Bear Stearns και μετά είχαμε τον Σεπτέμβριο του 2008 τη Lehman. Αυτό τώρα με μια χρηματιστηριακή αξία στον δείκτη S&P εξαιρουμένων των εταιριών του χρηματοοικονομικού κλάδου και με αριθμητή το free cash flow των υπολείπων εταιριών, αυτό τώρα είναι πάλι στο 4 και πιο κάτω, 3,75% το αναμενόμενο. Μάλιστα. Για το 2018. Αυτό τι που σημαίνει τώρα ότι είμαστε σε μια ζώνη έντονης υπερτίμησης των, μάλιστα, τίτλων και θα χρειαστεί προσοχή. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο γράφημα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο επόμενο διαγράφημα. Εδώ λοιπόν, κύριε Καρλή. Είναι η επανάληψη της κατάστασης που είδαμε και στον S&P για τον δείκτη Nasdaq 100. Ναι, ναι. Να το δούμε λίγο τι σημαίνουν τώρα τα νούμερα. Να τα επαναφέρουμε. Ο δείκτης Nasdaq είναι πιο εμπλουτισμένος με μετοχές της νέας τεχνολογίας και εταιρείες πληροφορικής. Μπορεί να δώσει και αυτός μια υπερβολή. Δεν μπορώ να υπολογίσω κάποιο νούμερο. Έχει και έναν σταθμισμένο κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων, ο οποίος, ναι, είναι μακριά και αυτό δεν είναι καλό. Μάλιστα. Όταν απομακρύνεσαι δηλαδή από κάποια επίπεδα τόσο πολύ, αρχίζεις και πλέον αισθάνεσαι μια αστάθεια. Άρα αυτός είναι ο κινητός μέσος όρος των 200 εβδομάδων, ο πιο μακροπρόθεσμος. Έτσι δεν είναι το 200 ημερών, είναι το 200 εβδομάδων. Είναι το διάγραμμα. Άρα εδώ υπάρχει μια σημαντική απόκληση προς τα πάνω και προειδεάζει και αυτός ότι μπορεί να έρθει χαμηλότερα, έτσι. Σωστά. Πάμε να δούμε και το επόμενο γράφημα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο επόμενο γράφημα. Βλέπουμε πάλι αυτό το μεγάλο volatility το οποίο έχει υπάρξει στους δείκτες του Αμερικανικού χρηματιστηρίου και το οποίο έφτασε στα 50, να πούμε, την περασμένη Δευτέρα. Εδώ βλέπουμε επίσης τις μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες έγιναν. Σας ακούμε, κύριε Καρλή. Το καλό είναι ότι για την ώρα δεν έχουμε συμβάντα. Δηλαδή, ναι, αν αυτό συμβαίνει επειδή έχεις και 2-3 συμβάντα στη σειρά, π.χ. ναι, μια χρεοκοπία α μεγέθους εταιρείας, ναι, και λίγες εβδομάδες αργότερα μια άλλη 2 επί α μεγέθους εταιρείας,
σπέρνεται πλέον το στοιχείο της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας και έτσι αρχίζουν οι πιο συστηματικές πωλήσεις. Όλοι ψάχνουν για την έξοδο γιατί δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι άλλο κακό θα συμβεί. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ είναι το αντιπροσωπευτικό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, το λεγόμενο GREC, το οποίο ουσιαστικά απεικονίζει τη συμπεριφορά της ίδιας ημέρας του Γενικού Δίκτυου Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Επίσης, επειδή εκεί πέρα έχει εισρωές, είναι το αμοιβαίο το οποίο αναγκάζεται να αγοράζει ελληνικές αξίες και είναι ένας τρόπος, όσο καλά πηγαίνει και ζητιέται αυτό το αμοιβαίο και έχει εισρωές χρημάτων, είναι ένας τρόπος να μπαίνουν χρήματα και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από τους συγκεκριμένους δηλαδή, από τους διαχειριστές αυτού του αμοιβαίου. Πάντως, αυτό εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι τι μας δείχνει? Μας δείχνει αυτή τη στιγμή πώς διαπραγματεύεται το μερίδιο του αμοιβαίου στην Αμερική, νομίζω, έτσι? Ναι, ενσωματώνει την κίνηση που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι το κλείσιμο ο ελληνικός δείκτης. Και πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος ανόδου που έγινε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά οφείλεται σε εισρωές κεφαλαίων σε αυτό το αμοιβαίο, το οποίο έβαζε τα κεφάλαια και αγόραζε ελληνικές μετοχές στην Ελλάδα. Είναι από το καταστατικό του υποχρεωμένο. Ωραία. Πάμε τώρα και στην τελευταία μας κάρτα. Εδώ είμαστε λοιπόν, που αυτό έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχει να κάνει με ένα ανησυχητικό καμπανάκι. Ναι. Δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ των κλάδων των ευρωπαϊκών μετοχών και δείχνει ότι επειδή οι δείκτες βρίσκονται σε υψηλά, ναι, και οι μετοχές που απαρτίζουν δείκτη είναι πλέον αρκετά ακριβές, αναζητούν οι διαχειριστές λιπές επιλογές. Μάλιστα. Όταν αυτό συμβαίνει και χαμηλώνει τόσο πολύ αυτή η διακλαδική συσχέτιση, είναι πιθανόν να έχουν γίνει και λάθη από τους διαχειριστές και να έχουν πάρει λάθος επιλογές, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα σημάδι ότι έχουν καταλάβει ότι είναι ακριβοί οι δείκτες. Βλέπετε τι έγινε το 2000-2001, όταν αποσυνδέθηκαν εντελώς οι διαχειριστές και δεν ακολουθούσαν τους δείκτες. Ναι. Έδωσε τη μεγάλη βουτιά που είχαμε το 2001 και στην πραγματική, στους δείκτες τους χρηματιστηριακούς. Μάλιστα. Και αντίστοιχα βλέπουμε εδώ ότι το 2017-18 πάμε. Είναι αρχίζουμε ένα καμπανάκι. Να έχουμε ένα καμπανάκι και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ με τα διαγράμματά μας. Πάμε να δούμε τώρα τις τιμές στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, πώς έχουν κλείσει, με μια οριακή πτώση τάξης του 1% την ώρα που οι ξένες αγορές πέφτουν αφού έκλεισε το ελληνικό πολύ περισσότερο. Πάμε να δούμε τιμές. Λοιπόν, ήθελα κύριε Καρλή καταρχάς ένα σχόλιο για τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες έχουν δείξει τον τελευταίο καιρό μια καλύτερη συμπεριφορά και παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτή τη μεγάλη διακυμανσιμότητα, δείχνουν ότι δεν παρασύρονται όπως τουλάχιστον γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Είναι προφανές ότι υποστηρίζουν οι διαχειριστές τις θέσεις τους, ενώ τους ξένους διαχειριστές, και επειδή μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση έχουν σε μεγάλο βαθμό ξένα επενδυτικά κεφάλαια οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές, ας το πούμε, συνεχίζουν και προσθέτουν στις θέσεις τους, και αυτοί με τη σειρά τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μοντέλα όπου βλέπουν ίσως καλύτερα από τους υπόλοιπους, τους εξωτερικούς αναλυτές που έχουμε πει, πού μπορεί να πάνε οι τίτλοι. Μπορώ να πούμε ότι η βαθαίνει πτώση στη Wall είναι 600 μονάδες, είναι 2,5% περίπου. Βλέπουμε ότι όλες οι μετοχές έχουν αρχίσει και έρχονται σε χαμηλότερα επίπεδα εκτός των τραπεζών, οι οποίες δεν χάσανε πολύ από τα ψηλά μηνών που είχαν γράψει τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε τον ΟΤΕ στο 11,86, τον ΟΠΑΠ στο 10,28, θυμίζουμε τον ΟΠΑΠ στο 11. Η Ιντραλότ επίσης, η οποία έχει σημαντική εξέλιξη, την έχει ανακοινώσει το Ιλινόης
κρατάει στα ψηλά που έχει γράψει το τελευταίο διάστημα. Η ΔΕΗ επίσης έχασε τελείως τον momentum, ήρθε στο 2,85-3 σήμερα. Θυμίζουμε υψηλό 3,35 και ακολούθως βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις μετοχές του FTSE 25, μία προς μία. Εδώ είναι λοιπόν οι μετοχές. Η Εκτέρνα με βιοχάλκο σε μία συμπεριφορά από αυτές που ξεχωρίζουν, μία σταθερή συμπεριφορά κοντά στα ψηλά που έχουν κάνει στο τελευταίο, διάστημα, το οποίο τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι τουλάχιστον μία πενταετία και για τη μία και για την άλλη. Επίσης, Coca-Cola, όπως πάντα, διατηρείται πολύ κοντά στα ψηλά της. Πάμε να δούμε και την επόμενη στήλη. Εδώ είμαστε στην επόμενη στήλη. Τα ελληνικά πετρέλαια ήρθαν στα όρια των 8 ευρώ. Βλέπουμε τη MIG, η οποία κρατάει επίσης και είναι στα 16,92 ανωδικά σήμερα, 1,93 το ΕΧΑΕ, 5,48. Η Eurobank με πτώση 3%, η Motorola 19,10. Και εδώ, κύριε Καλή, ήθελα να ρωτήσω το εξής: εάν η ΕΧΑΕ με ένα χρηματιστήριο το οποίο θα δείξει κινητικότητα, διακυμανσιμότητα, τζίρους φέτος, θα είναι μια περίπτωση στην οποία θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές? Έχει ενδιαφέρον, έχει και αυτή τη συσχέτιση. Δεν ξέρω σε τι ποσοστό πλέον έχει φτάσει η συμμετοχή των ξένων επενδυτών και αν έχουν περιθώριο, γιατί έχουμε πει επανειλημμένως ότι είναι από τις αγαπημένες τους, ναι. Αν έχουν περιθώριο να αυξήσουν θέσεις. Αλλιώς θα μείνει σε ένα εύρος τιμών κατά διάρκεια του 18. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την τελευταία στήλη. Εδώ έχουμε τελευταία στήλη, Jumbo 15-12, όχι πολύ μακριά από τα 16, Μυτιλινέως 9-75 σταθεροποιημένος κοντά στα 10 ευρώ. Αντίστοιχα, Olp, βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές, Τέρνα Ενεργειακή 4-74, αναμένεται να υπογράψει σημαντικό έργο για διαχείριση απορριμμάτων 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Πελοπόννησο, ένα έργο ΣΔΙΤ, Τιτάνας στα 23 και πάμε τώρα να δούμε τις διεθνείς αγορές, να δούμε όμως πόσο ενημερωμένος είναι αυτός ο πίνακας. Δεν είναι τόσο ενημερωμένος όσο είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε τώρα να σας πούμε, όπου η πτώση της Αμερικής είναι τώρα μεγαλύτερη από αυτήν που βλέπουμε. Η Αμερική έχει έρθει χαμηλότερα από τα 24.469, είναι συγκεκριμένα στα 24.309 μείον 2.35 μείον 538 μονάδες και να πούμε εδώ, κύριε Καρλή, εδώ θέλουμε το σχόλιο σας, σε πραγματικό χρόνο ο S&P είναι 2.633 μονάδες, χάνει 1.43%. Πείτε μας λίγο για τον S&P τι εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να κάνει στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, διότι θα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για να δούμε πώς οι αγορές θα κινηθούν. Έχει μια δικλίδα ασφαλείας την οποία την παρατηρούμε όλο και πιο πολύ στην αμερικανική αγορά. Είναι οι αγορές ιδίων μετοχών. Μάλιστα. Μπορώ να πω κάποια παραδείγματα εταιριών όπου, ναι, αν δείτε τους συλλογισμούς τους, δεν, ναι, δίνουν μέρισμα. Ναι. Δηλαδή, η Google που λέγεται Alphabet, η επωνυμία της εταιρείας. Ναι. Το Facebook. Ναι. Η Apple. Μάλιστα. Δεν δίνουν μέρισμα. Κάνουν αγορά ιδίων μετοχών και με αυτόν τον τρόπο επιστρέφουν δηλαδή χρήματα, υποτίθεται, στους μετόχους και στηρίζουν τους τίτλους τους. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και σαν δικλίδα ασφαλείας, αναλόγως βέβαια τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις ισοτιμίες. Να δούμε ότι το δολάριο αρχίζει να ενισχύεται έναντι του ευρώ. Το ευρώ εμφανίζεται χαμηλότερα πια από το 1,24 που το είχαμε δει στο προηγούμενο διάστημα. 1,2246 το ευρώ. Εδώ, κύριε Καρλή, τι να περιμένουμε σε σχέση με το ευρώ δολάριο? Είναι μια διακύμανση η οποία υπήρχαν οι εκτιμήσεις στους διεθνείς οίκους ότι θα είχαμε κάποια όρια μεταξύ 1,16 και 1,24. Έχει κινηθεί προς τα υψηλά του το ευρώ. Βεβαίως το υψηλό ευρώ βοηθάει στον αντιπληθυρισμό της Ευρωζώνης, αλλά δεν βοηθάει στις εξαγωγές και πολύ περισσότερο τις εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις. Υποτίθεται ότι είναι επαρκώς διεθνοποιημένες οι εταιρείες και έχουν και θυγατρικές. Οπότε, ναι, έμεσα το αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, δείχνει ότι έχει περιθώρια ανόδου η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου
όπως είπαμε, μπορεί να πάει αρκετά πιο πάνω χωρίς να πονέσει. Άρα δηλαδή εδώ τι θα λέγαμε, ότι μπορεί το ευρώ να ανατιμηθεί εκ νέου εναντίον του δολαρίου? Μόλις ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, γιατί δεν είδαμε συμπεριφορά από πλευράς του δολαρίου, ναι, καταφυγίου, που σε όλα τα αντίστοιχα περιστατικά του παρελθόντος έχει δουλέψει. Το ευρώ έχει γίνει νόμισμα αποθεματικών, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες έχουν πλέον μεγάλες θέσεις εκεί. Έχει αποσυνδεθεί από αυτό το, ας το πούμε, να πωλείται και να πηγαίνουν όλοι στο δολάριο. Είναι ουσιαστικά τα δύο νομίσματα τα οποία το επιλέγουν οι περισσότεροι πλέον σαν αποθεματικό νόμισμα, κεντρικοί τραπεζίτες. Τώρα, οι Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στο ελληνικό χρηματιστήριο και έχουν αυτές τις διακυμάνσεις τελευταίες μέρες, βλέπουμε σήμερα ξαναπέφτει η Αμερική. Σήμερα χάνει πάλι 600 μονάδες. Τι πρέπει να προσέξουν και από πού θα πρέπει να αντλήσουν κριτήρια για να πάρουν αποφάσεις και να αποφύγουν λάθη που θα τους κοστίσουν, όπως φαίνεται, σε σχέση με τις επενδύσεις που κάνουν? Πάνω απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία και πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους επενδυτικούς συμβούλους που έχουν, είτε στην τράπεζά τους είτε στη χρηματιστηριακή τους εταιρεία. Έχει εξαιρετικά στελέχη ο κλάδος και... Υπάρχουν κάποια σημεία που θα πρέπει να προσέξουν σε σχέση με την πορεία της αμερικάνικης χρηματιστηριακής αγοράς, κάποια τεχνικά σημεία ή κάποια χαρακτηριστικά ή κάποιον χρονικός ορίζοντας πέραν όλων αυτών που αναφέραμε? Υποτίθεται ότι το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο μέχρι και Μάιο δεν δίνει μεγάλες αρνητικές αποκλήσεις. Οπότε, αν το δείτε και στατιστικά, τα συμβάντα συνήθως γίνονται όταν φτιάχνει ο καιρός. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ο καιρός, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι καλός και κατά τους χειμερινούς μήνες. Το χειρότερο που μπορούμε να δούμε στον S&P, αν εκδηλωθεί μια δεύτερη πωλησιακή ορμή, όπως είπαμε, μετά, ναι, τις... Αυτό είναι που φοβόμαστε. Ναι, είναι, ναι, το 2300. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας και κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια να φωτίσουμε για την πορεία των αγορών. Δεν είναι μόνο οι επενδύσεις, δεν είναι μόνο τα χρηματιστηριακά, είναι οι εκδόσεις ομολόγων, είναι αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την ελληνική οικονομία. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε με την κυρία Βασιλική Ντοντζάτου, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ, τα θέματα των κόκκινων δανείων με τη συμμετοχή των τηλεθεατών. Σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Πάμε τώρα να βάλουμε το ticker μας με τα τηλέφωνα του σταθμού μας, ώστε οι τηλεθεατές μας να μπορούν να κάνουν τα τηλέφωνά τους, να πάρουν πληροφορίες, να κάνουν όποιο σχόλιο θέλουν πάνω σε θέματα οφειλών, σε τράπεζες, σε θέματα οφειλών, γενικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαπραγματεύσεις και να ζητήσουν και συμβουλές. Μαζί μας η κυρία Βασιλική Ντοντζάτου. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να θέσει νέους κανόνες. Λέει θα είναι λίγο πιο ελαστική, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των δανείων. Το πρόβλημά τους είναι ότι τους καθυστερούν και οι πληστηριασμοί και η αποχή των συμβολιογράφων. Και φυσικά αυτό που τους έχει χαροποιήσει είναι ότι με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς έχουν βρεθεί στρατηγικοί κακοπληρωτές, άτομα τα οποία δηλαδή έχουν περιουσία και δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Και επειδή έχουν πάει να κάνουν ρυθμίσεις, βλέπουν ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τις τράπεζες. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πρόβλημα τώρα με τον νόμο Κατσέλη, γι' αυτό λέμε μπορεί να γίνουν αλλαγές, και με την αποχή των συμβολιογράφων. Δηλαδή, είναι δύο προβλήματα που τους ενοχλούν πολύ και ο νόμος Κατσέλη τους ενοχλεί, γιατί πιστεύει ότι πίσω από τον νόμο Κατσέλη κρύβονται πάρα πολλοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και δεν πληρώνουν τα δάνεια ή πληρώνουν τη μικρή δόση δηλαδή, που τους έχουν βάλει, ενώ έχουν μεγάλη οικονομική άνεση. Βλέπουμε λοιπόν, και μάλιστα έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει προθεσμία 7 ετών στις τράπεζες για να τακτοποιήσουν τα ενυπόθηκα δάνεια και 2 ετών να τακτοποιήσουν τα δάνεια τα οποία δεν έχουν καμία εμπράγματη ασφάλεια. Το καλό είναι ότι μέσα σε όλα έχουν αποφασίσει οι τράπεζες να επιβραβεύσουν για πρώτη φορά τους συνεπείς δανειολήπτες. Και γι' αυτό κάνουν διαχωρισμό της οφειλής σε δύο μέρη. Το ένα μέρος το αποπληρώνει κανονικά
ο δανειολήπτης, το υπόλοιπο παγώνει και στο τέλος μπορεί να φτάσει και σε διαγραφή και 60 και 70% του κεφαλαίου. Εάν πληρώσει δηλαδή το μισό δάνειο, το υπόλοιπο, αν είναι συνεπής, μπορεί να φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλη διαγραφή. Περίπου έχει φτάσει το 50% των ρυθμίσεων πλέον, είναι σε αυτό το διαχωρισμό της οφειλής. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή λύση. Πρώτα όμως οποία... πρέπει να είσαι συνεπής και μετά να σου εκπουρέψουν. Εννοείται ότι πρέπει να είσαι συνεπής και στις υποχρεώσεις σου και αν πραγματικά. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στην τράπεζα, το κάνουμε εμείς οι δικηγόροι, πηγαίνουμε ένα αίτημα ότι ναι, μέχρι τώρα ήμουν συνεπής, αυτή τη στιγμή όμως έχουν μειωθεί τα εισοδήματά μου, υπάρχουν διάφορα προβλήματα υγείας. Και επειδή αδυνατεί ο πελάτης να πληρώσει το δάνειο, ζητάει ένα διαχωρισμό της οφειλής. Δηλαδή, ένα μέρος το πληρώνει κανονικά. Αυτό που κρίνει ότι μπορεί να το πληρώνει, τη δόση που κρίνει ότι μπορεί να την πληρώνει κανονικά, το υπόλοιπο παγώνει. Και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι πολύ σωστό στην πληρωμή του δανείου του, δηλαδή τώρα αυτό συζητάμε, μπορεί να είναι σε 5 χρόνια. Δεν ξέρω ανάλογα τι. Τώρα, το ερώτημα για μένα όμως, Βασιλική, είναι το εξής, ότι υπάρχουν τράπεζες οι οποίες έχουν κάποιες καλές ρυθμίσεις. Δηλαδή έχουν μειώσει πολύ στο ελάχιστο την δόση σε μια βάση. Όμως, για να σου κουρέψουν, θα πρέπει μετά από 2 χρόνια ή 3 χρόνια που τελειώνει αυτή η συμφωνία, εσύ να υπομισθείς μια δόση η οποία θα είναι υπερδιπλάσια. Και αφού πληρώσεις και αυτή τη δόση για άλλα 10 χρόνια, μετά να σου κουρέψουν το υπόλοιπο. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι τα πράγματα θα έχουν βελτιωθεί πια τόσο πολύ, ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα πληρώσει όλα αυτά για να πάρει στο τέλος το κούρεμα. Ναι, γι' αυτό λέμε. Θα πρέπει λοιπόν οι δανειολήπτες να υπογράψουν μία νέα σύμβαση, μία ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να δίνουν κάθε μήνα τη δόση η οποία είναι σύμφωνη με τα εισοδήματά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα συμφωνούν σε αυτό για να μπορέσουν να είναι συνεπείς και μετά για το κούρεμα του υπολείπου. Γι' αυτό λένε πρέπει, δηλαδή πιθανόν, αν είναι μία δόση, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, όπως είπες, είναι για 5 χρόνια δεν θα μπορούν να το αποπληρώσουν, κάνουν μεγαλύτερη, επιμικρύνουν τη διάρκεια του δανείου και μειώνουν τη δόση. Και αυτό, αλλά πρέπει να μελετήσουν πάρα πολύ καλά τη δανειακή σύμβαση πριν την υπογράψουν, γιατί έχω συνεχώς κρούσματα από πελάτες οι οποίοι δεν ξέρουν, έχουν υπογράψει συμβάσεις και πραγματικά δεν ξέρουν τι έχουν υπογράψει. Έχουν πάει στη Λεμιτόμο από μόνοι τους λόγω άγνοιας. Πάμε στην κυρία την οποία έχουμε στη γραμμή μας. Ελάτε, καλησπέρα, σας ακούμε. Κυρία Γική. Ναι, καλησπέρα σας. Ελάτε, κυρία Γική. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζορτζάτου σχετικά με κάποιο δάνειο. Είμαι εγγύτρια στην κόρη μου. Ω, Παναγία μου. Τώρα παίρνει τα σπίτια των εγγύτων. Έχει μπει στο νόμο Κατσέβη. Της έχουν βγάλει το πρώτο δικαστήριο, πληρώνει κάποιο ποσό που της όρισε. Πήγε στο δεύτερο και ακόμα ένα χρόνο τώρα δεν έχουμε πάρει μία απόφαση. Τι έχει γίνει? Καταρχάς, πιστεύω, στην Αθήνα έγινε ή σε άλλο ειρηνοδικείο? Ναι, στην Αθήνα, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εντάξει, λογικά όπου να θα βγει η απόφαση. Ένας χρόνος τώρα κοντεύει, είναι 11 μήνες τώρα. Μήπως έχει βγει και δεν την έχετε δει? Όχι, ο δικηγόρος δεν μας έχει πει τίποτε, δεν μου λέει ακόμα. Α, εντάξει, αφού τον έχετε πάρει και σας λέει ακόμα, δεν έχει βγει. Εντάξει, σίγουρα. Νόμιζα ότι δεν έχετε ενοχλήσει καθόλου τον δικηγόρο. Και... Όχι, όχι, τον έχουμε ενοχλήσει. Α, γιατί μπορεί να σας πήρε, να μην σας βρει και γι' αυτό το λέω με αυτή την έννοια. Εφόσον τον έχετε ενοχλήσει, εντάξει. Όπου να είναι τώρα, πρέπει να βγει λογικά. Τώρα με τους εγγυητές, τι γίνεται, υπάρχει καμία λύση? Η λύση αυτή τη στιγμή που υπάρχει με τον εγγύητη είναι να ενταχθείτε κι εσείς στον νόμο Κατσέλη αυτή τη στιγμή. Για να είστε σίγουροι. Μας λέει ότι δεν μπορούμε επειδή είμαστε ελληνικά, πως εντωμεταξύ έχω κι εγώ δάνειο. Ναι, εσείς γιατί δεν μπορείτε να ενταχθείτε? Γιατί είμαστε υψηλόμισθοι. Πόσα παίρνετε? Στα 1800 και οι δύο μαζί με τον άντρα μου. Και οι δύο μαζί? Ναι. Εντάξει, αν, έχετε, αν μπορείτε να δικαιολογήσετε τα δαπάνες διαβίωσης, εντάξει, μπορείτε να ενταχθείτε, δεν έχετε πρόβλημα. Έχω κάποιο εξοχικό εκτός σχεδίου και τέτοια. Ένα-ένα μου τα λέτε. Έχετε και άλλα κίνητα. Τώρα εντάξει, αυτό είναι στο χέρι του δικαστή. Εκτός σχεδίου, δεν είναι. Το εκτός είπατε, ναι. Τώρα είναι στο χέρι του δικαστή. Πραγματικά πολλοί δικαστές αποφασίζουν και έχω πάρα πολλές αποφάσεις. Να μην πουληθεί το πρώτο σπίτι και μάλιστα εξαιρούν από την πώληση και κάποιο άλλο ακίνητο, το οποίο είναι το σπίτι στο χωριό, ένα εξοχικό, αν έχει μικρή αξία. Αυτό εναπόκειται στην κρίση του δικαστή. Δηλαδή μπορεί να το γλιτώσετε το εξοχικό. Αλλά είναι θέμα δικαστή, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Άλλοι δικαστές το δέχονται, άλλοι δεν το δέχονται. Εγώ έχω αποφάσει δικαστηρίων που έχουν εξαιρέσει από την εκποίηση 3 κίνητα. Αλλά δεν είναι ο κανόνας, μην λέμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Πάμε στον κύριο Σπύρο. Ελάτε, κύριε Σπύρο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Έχω ένα πρόβλημα με τις τράπεζες. Βασικά, το πρώτο πρόβλημα είναι με την τράπεζα στην Αγροτική. Είχα κάποιες κάρτες, δύο καρτούλες, από 1.000 ευρώ. Για λόγους υγείας και τα λοιπά, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα υγείας. Η τράπεζα έκλεισε. Τώρα είναι Πειραιώς. Δεν μπορούσα να πληρώσω. Με μεταφερθεί, δεν υπήρχαν οι λογαριασμοί. Χαθήκαν οι λογαριασμοί για 2-3 χρόνια, δεν υπήρχε. Δεν μπορούσα να βρω που ήταν ο λογαριασμός. Και το ποσό νομίζω είναι πολύ λόγο. Μεγάλωσε, πήγε στις 5-6.000 και τις δύο κάρτες μαζί. Το είδατε. Με καλέσανε, πήγα, πλήρωσα, έδωσα. Ξέρω εγώ στην αρχή κάποιες δόσεις, 1.000 ευρώ κτλ. Τα οποία ήταν μυθήκανε μέσω μιας εταιρείας. Να μην λέω ονόματα. Πηγαίνετε, βάλτε χρήματα, πηγαίνετε, βάλτε χρήματα. Το ποσό παρέμενε το ίδιο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, επειδή πληρώνω κι άλλο ένα δάνειο στην Αγροτική, στην Eurobank, δεν έβγαζα πλέον, γιατί ο μισθός μου έχει πέσει το 1/3 από ό,τι έπαιρνα. Είσαι στο κανόνα, δεν είσαι στην εξαίρεση. Ναι, έχω καταστραφεί πλήρως. Σε μια δουλειά άλλη που είχα, όλα αυτά έχουν σταματήσει, δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς. Λοιπόν, ζω μόνος μου, όλα τα έξοδα είναι πάνω μου και όλα τα βάρη είναι πάνω μου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, κοίταξα να δω τι μπορώ να κάνω με το θέμα της Αγροτικής. Έψαξα να βρω πάλι το λογαριασμό και τα λοιπά. Μου είπαν ότι έχει πάει στο Μαρούσι. Είναι υποκαθάριση. Είναι αγροτική υποκαθάριση. Λοιπόν, με παίρνουν όμως από την εταιρεία και μου ζητάνε να βάζω συνέχεια λεφτά στο λογαριασμό. Τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω εγώ από εδώ και πέρα, δηλαδή, σε αυτό το σημείο. Καταρχάς, θα πρέπει να πάτε στην αγροτική υποκαθάριση που είναι στο Μαρούσι. Αυτό που λέτε. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάτε. Τώρα, αν δεν μπορείτε να τα βγάλετε, να τα καταφέρετε μόνο σας, μπορεί να πάτε με κάποιον δικηγόρο. Λοιπόν, θα πρέπει να πάτε στην αγροτική υποκαθάριση να ζητήσετε ακριβή λογαριασμό του τι χρωστάτε, πόσο ήταν δαπάνια, πόσο έχουν αυξηθεί όλα αυτά και στη συνέχεια να ζητήσετε ένα λογαριασμό ή να κάνετε μία ρύθμιση, να ζητήσετε και ένα κούρεμα, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις, μία μείωση επιτοκίου, δηλαδή να κάνετε μία νέα ρύθμιση και να ξέρετε πόσο έχει να πληρώσει το υπόλοιπο. Γιατί τώρα βάζοντάς στην τύχη και σε ποιο λογαριασμό θα τα βάζετε. Γιατί τώρα στην τύχη τα βάζετε και από ό,τι κατάλαβα δεν μπαίνουν στον κανόνα. Έχουν γίνει λάθη με την αγροτική. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Πιστέψτε με, έχω πελάτη που του έχει πάρει ενώ έβαζε στην Πειραιώς τα χρήματα και τελικά δεν φάνηκαν στην αγροτική υποκαθάριση. Λόγω λάθους, όχι λόγω. Καταλάβατε. Συζητάμε για ποσό. Συζητάμε για 500.000 τον πελάτη, όχι για τα δικά σας. Λοιπόν, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να το διερευνήσετε το θέμα. Μην το αφήσετε έτσι, γιατί στο τέλος βάζετε πραγματικά πετά τα χρήματά σας. Από ό,τι μου λέτε, αφού τα βάζετε. Συγγνώμη, μου είπανε ότι έχει φτάσει το ποσό στις 6.000 και μου είπαν. Συγγνώμη γιατί δεν φτάσω. Μου είπαν ότι έχει φτάσει το ποσό γύρω στις 6.000 και αν θέλω να κάνω. Και για τις δύο κάρτες. Και αν θέλω να κάνω διακανονισμό, να του δώσω δηλαδή συνολικά. 1.000-1.500 ξέρω εγώ, να ρυθμίσω, αλλά δια τηλεφώνου όλα αυτά. Όχι. Αυτά ότι διατηλεφώνουν καλά είναι, θα πάτε να ζητήσετε γραπτή σύμβαση. Ό,τι είναι υπογράψει θα το ζητήσετε γραπτός. Αν δεν είναι γραπτός, στον αέρα δεν λέει κάτι. Και πριν πάτε να υπογράψετε τη νέα σύμβαση, πριν πάτε να την υπογράψετε αυτό που σας λένε τώρα τη ρύθμιση, θα δείτε καταρχάς, είναι μετρητά το υπόλοιπο, είναι μεδός, αλλά να το διαβάσετε. Γιατί είναι πολλές τράπεζες, το υπογράφετε αυτό και λέει με την επιφύλαξη, να μην αποκτηθούν άλλα περιουσιακά στοιχεία. Έχω πολλά τέτοια, έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Θα πάτε να το ελέγξετε και αν το ελέγξετε, η συμβουλή μου είναι να πάτε να το πληρώσετε. Αλλά υπό τον όρο να το ελέγξετε. Η συμβουλή σας είναι να πάρω δικηγόρο μαζί, το σωστό είναι. Καλό θα είναι να πάτε να το ελέγξετε πρώτον και μετά, αν μπορείτε αντί να τα δώσετε όλα μετρητά, να τα δώσετε με δόσεις, καλό θα είναι. Αλλά σας δώσω μια κατάσταση όμως. Όλα αυτά γραπτός, όχι στα λόγια. Γιατί... Ναι, αυτό δεν θα χρειαστώ συνδρομή δικηγόρου για να εξασφαλιστώ. Καλό θα είναι για να είστε εξασφαλισμένοι, ναι, να πάτε και να. Λοιπόν, κύριε Σπύρο, ό,τι χρειαστείτε την κυρία Τζορτζάτου, την παίρνετε αμέσως μετά το πέρας εκπομπής, τη ρωτάτε ό,τι χρειάζεται πάνω σε αυτό.
αυτό, διότι ας καταλάβω τώρα ότι έχει μπλέξει τα, δεν είναι έχουμε αέρα, εξαντλήσει τα. Στον αέρα τα ζητήματα. Εσείς πάρτε τη αμέσως μετά, ρωτήστε τη ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε να σας συμβουλεύσει και να σας βοηθήσει. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Πάμε στην κυρία Μαρίνα. Ελάτε κυρία Μαρίνα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζορτζάτου. Ναι, ναι. Ο άντρας μου πέθανε το 16 τον Ιούνιο μήνα. Είχε ένα δύο αέρες, 35 και 35 τετραγωνικά. Εγώ στην αυτή, ας πούμε, στένεψη μεγάλη, περίμενα τη σύνταξη να μου βγει και μου βγάλανε 323 ευρώ. Σύνταξη. Ναι. Είμαι από τις 12 και μετά του Μαΐου που ήταν. Ναι, ναι, κατάλαβα. Άλλαξε ο νόμος, Κατρούγκαν. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είχε μία κάρτα ο άντρας μου. Ναι. Την οποία όσο μπορούσα έδινα. Τώρα δύο μήνες δεν έχω δώσει, βέβαια δεν με έχουν ενοχλήσει, γιατί δεν το άφηνα. Τώρα τα πράγματα έχουν στενέψει, δεν μπορώ. Ωραία. Τι θα γίνει τώρα. Ποιο είναι το υπόλοιπο της κάρτας. Γύρω στα 2%. Ωραία, να πάτε να ζητήσετε, επειδή είσαστε και κληρονόμοι, να πάτε να ζητήσετε, κληρονόμους του συζύγου, να πάτε να ζητήσετε να σας κάνουν ένα κούρεμα. Ένα κούρεμα του δανείου ή επειδή είναι και κάρτα και όλες πιστωτικές, να ζητήσουν ένα κούρεμα ή μείωση επιτοκίου, κάτι να γίνει ένα καλό ποσό. Σε μένα, εγώ δεν έχω κάνει αποδοχή. Ούτε εγώ, ούτε ο γιος μου. Α, δεν έχετε κάνει, δεν θα κάνετε. Όχι, δεν έχουμε κάνει αποδοχή. Α, ναι, αφού έχει περάσει το τετράμινο, δεν έχετε κάνει αποδοχή. Ναι. Επομένως, δεν έχετε καμία δουλειά. Μόνο αν είχατε υπογράψει σαν εγκύτρια. Αν δεν έχετε υπογράψει σαν εγκύτρια, δεν σας απασχολεί. Τίποτα. Μην ασχολείστε. Να μην ασχοληθώ. Πάει στους επόμενους. Να μην πληρώνω. Τι, την κάρτα. Ναι. Αφού έχετε κάνει αποποίηση, δεν έχετε κάνει. Δεν έχω κάνει αποποίηση, τίποτα. Αφού μου είπατε ότι δεν αποδεχθήκατε. Ένα λεπτό, μου είπατε ότι δεν αποδεχθήκατε. Όχι, δεν σας είπα δεν αποδεχτήκαμε. Δεν πήγαμε να κάνουμε αποδοχή. Α, οπότε θεωρητικά έχετε κάνει αποδοχή. Εάν δεν κάνετε μέσα στο τετράμινο αποποίηση, θεωρείτε ότι έχετε κάνει αποδοχή. Καταλάβατε. Ο νόμος λέει το εξής. Έχεις 4 μήνες καιρό να κάνεις αποποίηση. Βέβαια, μερικές φορές κάνουμε και εκπρόθεσμη αποποίηση, επικαλούμενοι διάφορα περιστατικά, ότι δεν γνωρίζαμε τα χρέη και αυτά. Αυτό είναι εντάξει, είναι εξειδικευμένο το θέμα. Αλλά έχει το δικαίωμα σε αυτό. Ότι εγώ πληρώνω στην τράπεζα. Εντάξει, εσείς πληρώνετε. Λοιπόν, εφόσον βασικά δεν έχετε κάνει αποποίηση και το έχετε αποδεχθεί, καλό θα είναι να πάτε να ζητήσετε αυτό που σας είπα. Ένα κούρεμα. Βέβαια, όταν θα πάτε η τράπεζα στην αρχή, θα σας ζητήσει στοιχεία, δηλαδή ότι είστε κληρονόμοι, εσείς τα παιδιά, θα τα ζητήσει όλα αυτά τα πιστοποιητικά και στη συνέχεια θα έρθετε σε μια διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Εντάξει. Ναι, αλλά μην το αφήσετε δηλαδή, έτσι, αμαρτία. Δεν το πληρώνετε. 2.000 θα γίνουν 20 έτσι όπως το πάτε. Βρεθήκανε παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, εγώ δίνω, έδινα πότε κάτω από το 80, ό,τι είχα. Ορίστε. Και τελικά δεν χρωστάτε. Ήταν και μεγάλο το ποσό. Ναι, ναι. Ας πούμε. Αλλά μετά. Τα πράγματα στενέψανε. Γι' αυτό λέω να πάτε στην τράπεζα να ζητήσετε μία ρύθμιση, ένα κούρεμα. Και δικαιούστε, είναι πολύ μικρό το ποσό. Θα σας το κάνει. Εμένα μου έτυχε σε πελάτη χρώσταγε 3.500 και του είπε να δώσει 300 ευρώ. Την άλλη φορά σου τα φέρω τα χαρτιά. Από 3.500, 300 ευρώ. Λέει δώσει 300 ευρώ να τελειώνουμε. Γιατί μπορεί να κάνει και μέσα στο ίδιο τράπεζα. Ναι, εγώ ξέρετε τι φοβάμαι. Γιατί ρώτησα μια κοπέλα εδώ και μου είπε ότι μπορεί να κάνουν κατάσχεση και στο σπίτι μου. Βεβαίως, εάν καθυστερήσετε πάνω από 3 μήνες και γίνει λήξη πρόθεσμου, γίνει κόκκινο το δάνειό σας, από εκεί και πέρα κινδυνεύετε να στείλουν διαταγή πληρωμής κτλ. Βεβαίως, και να πάει και σε καλά, κατάσχεση. Όμως, εντάξει, το όχι, θέμα, δεν παίζει ρόλο το ποσό. Δεν ξέρει τι είναι έχει στο μυαλό της τράπεζα. Η γυναίκα ακόμα έχει και περιθώριο, διότι δεν έχει ξεπεράσει. Ναι. Άλλοι είναι. Ναι, έχει περιθώριο ακόμα. Έχουν σπάσει τα ρεκόρ. Εδώ δεν έχουμε ούτε τετράμινο δεν είναι ναι, ακόμα. Ναι, σωστά, αυτό λέω. Αλλά καλό θα είναι λοιπόν να πάει να κάνει μια ρύθμιση πριν φτάσει. Να γίνει κόκκινο. Γιατί τώρα κάνουν κουρέματα. Μπορεί να μετά από λίγους μήνες να μην κάνουν. Πρώτα πρέπει να πάω στην τράπεζα. Να πάτε στην τράπεζα να ζητήσετε ένα να κούρεμα. Σας λέω, σας λέω ότι σε πελάτη θα το φέρω την άλλη φορά το χαρτί να το δείξω. Από 3.000 το έκανε 400 ευρώ. Αλήθεια λέω. Είχαμε κάνει αίτημα για κούρεμα και το πήγαν τόσο. Γι' αυτό ειλικρινά δεν είναι ότι λέμε λόγια. Ότι μπορείτε δηλαδή να κλειτώσετε πολλά χρήματα και να τελειώσει, γιατί τώρα βάζοντας πότε 50, πότε 100, όποτε έχετε, πότε να τα καθυστερείτε, δεν κάνετε κάτι. Καλό είναι να το λύσετε. Όχι, μυστικό, εγώ κάθε μήνα πήγαινα και έδινα αυτό. Πηγαίνατε, τώρα όμως δεν πηγαίνετε. Λοιπόν, το μυστικό είναι να λύσετε το πρόβλημα.
Το καταλάβατε. Να πάτε να κάνετε. Να το λύσετε. Λύστε το, μην τα αφήνετε. Οι 2.000 θα γίνουν 20 σε λίγο. Και έχετε και παιδιά που σα κάνουν κατάσχεση στο σπίτι. Και γιατί να έχουν και τα παιδιά το χρέο σα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Πηγαίνετε άμεσα να το λύσετε. Και θα λυθεί. Είναι η εποχή, σα λέω, που κάνουν πολύ καλά κουρέματα τώρα. Αυτό είναι. Μετά από 6 μήνε δεν ξέρω αν θα κάνουν κουρέματα. Δεν το ξέρω. Πήγα στη διευθύντρια και άρχισε να μου ζητάει κάτι χαρτιά. Χαρτιά ότι είχατε αποδεχθεί την κληρονομιά. Όχι, ότι είσαι κληρονομική. Μου ζήτησε την ληξιαρχική πράξη. Θανάτου, πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση. Ναι, αυτό το έχω. Πιστοποιητικό περί μία αποποίηση. Αυτά που σα τα λέω. Σα ζήτησα αυτά που σα λέω. Είναι κλασικό, το ξέρω. Γι' αυτό σας είχα πει τώρα, πριν. Και αν είναι, μπορεί να σας ξαναενοχλήσω. Ναι, εγώ σας είχα πει ότι η τράπεζα σας ζητάει, θα ζητήσει πρώτα ορισμένα έγγραφα και μετά θα σας κάνει το κούρεμα. Εγώ σας το είπα. Είδατε, είδατε που ερχόσαστε στα λόγια μου. Εντάξει, πάντως κοιτάξτε το. Να είστε καλά. Εγώ δεν είμαι υπέρ των τραπεζών. Εγώ είμαι μερόληπτη, σαν δικηγόρο τώρα. Εγώ είμαι υπέρ των δανειοληπτών να μην χάσουν τα σπίτια του. Αγωνίζομαι, γι' αυτό συμβουλεύω. Ξαναπέρνετε την κυρία Τζορτζάτου και μετά το πέρα εκπομπή, αν θέλετε. Έχουμε άλλο τηλεθέατη στην τηλεφωνική μας. Λοιπόν, άρα ολοκληρώσαμε εδώ την επαφή μας σήμερα με τους τηλεθεατές. Η κυρία Τζορτζάτου θα είναι μαζί μας την Δευτέρα πια για να δούμε και πάλι θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Προς το παρόν να πούμε ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς αγορές. Μεγάλη πτώση στον αμερικάνικο χρηματιστηριακό δίκτυο, τον Dow Jones, και σήμερα 600 μονάδες. Είναι κοντά στο 2,5%. Αυτό δείχνει ότι η διακυμανσιμότητα η οποία υπάρχει θα συνεχιστεί και σίγουρα θα πρέπει κανείς να την παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή. Ευτυχώς ολοκληρώθηκε η έκδοση του 7ετούς ελληνικού ομολόγου σήμερα με επιτυχία στο 3,5% το επιτόκιο δανεισμού και από εδώ και πέρα βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το νέο δεδομένο που έχει να κάνει με την αναταραχή στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δίκτυο του πλανήτη. Καλό σας βράδυ από τον Blue Sky Economy. Ραντεβού αύριο.